Συνεχόμενη ήττα για την ΑΕΛ και οι ποδοσφαιριστές της Λάρισας, αντί να γευτούν τη χαρά της νίκης όπως επιθυμούσαν, σκόρπισαν στους φιλάθλους την απογοήτευση. Η πικρία είναι έκδηλη και ο προβληματισμός έντονος. Οι Βυσσίνοι κατάφεραν στο 30 λεπτό να προηγηθούν το Απόλλων Αθηνών όταν ο Κοντοθανάσης πέρασε την μπάλα στον Γκέκα και εκείνος με σουτ άνοιξε το χορό των τερμάτων. 10 λεπτά όμως αργότερα η ομάδα του Γιώργου Βαζάκα πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης, όταν ο Παπαδημητρίου εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των αμυντικών της Λάρισας και με πλασέ έκανε το 1-1. Το νικητήριο γκολ για τον Απόλλων Αθηνών ήρθε στο 26ο λεπτό από στημένη φάση. Ο Πέτκοβιτς εκτέλεσε φάουλ και ο Σκαρμούτσος έκανε το τελικό 1-2.